Να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ που παραβρίσκεστε στη σημερινή μας εκδήλωση. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε, είμαστε η Εταιρεία Φίλιο Νοσηλιακού Κινηματογράφου και Τεχνών. Ο σκοπός μας είναι η αναβίωση του Νοσηλιακού Φεστιβάλ που γινόταν πολλά χρόνια στη Λάρισα και διακόπηκε. Βεβαίως έχουμε και άλλες δράσεις υπερθεματικές. Γι' αυτό είμαστε και Τεχνών, πλέον τίτλος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι η προβολή νέων καλλιτεχνών, ιδιαίτερως στην τόπο μας. Να ευχαριστήσω θέλω την Αντιδημορχία Πολιτισμού, τον κύριο Θωμά Ρετσιάνη που παραβρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον κύριο Φώτη Τζατζάκη που είναι εδώ μαζί μας. Και να σας πω ότι στα πλαίσια αυτών των υπερθεματικών δράσεων σήμερα θα έχουμε μαζί μας μια νέα σκηνοθέτηδα, τη Μέρη Καμπούρα, που είναι Λαρισαία, έχει τελειώσει τη σχολή στα γράφου και Πανεπιστημίου Πατρών, θεατρικών σχολών, ναι. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα τρεις ταινίες οικονομικούς και θα τις συζητάμε παράλληλα. Να δώσω το μικρόφωνο στη Μέρη για να μην υπάρξει περισσότερο. Ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άδεια και τον κύριο Σωτήρη και την εταιρεία κινηματογράφου Φίλων, Νοσηλιακού Κινηματογράφου, που μάλιστα είναι ευκαιρία να παρουσιάσω τις ταινίες μου. Να ευχαριστήσω τον δήμαρχο πολιτισμού, κύριο Ρετσιάνη, ο οποίος μας παραχώρησε σήμερα εδώ το αμφιθέατρο για να κάνουμε την παρουσίαση. Συγγνώμη και όχι την όποια καθυστέρηση. Και να ευχαριστήσω και τον παλιό φοιτητή μου, κύριο Πότη Τζατζάκη, συγγνώμη, ο οποίος επίσημα στήριξε την παρουσία του, αλλά και όλους εσάς που ήρθατε και μας παρακολουθήσατε το βράδυ σας για να παρακολουθήσετε σινεμά. Δεν θα σας κουράσω, θα πάμε και ουσία στην ταινία. Το μόνο που θέλω να πω είναι λίγο για να σας εντάξω στο κλίμα της ταινίας, γιατί είναι μια ταινία η οποία είναι λίγο βαριά ταινία, δεν είναι εύκολη ταινία. Θα ήθελα να πω ότι ερμηνεύστηκα από ένα αρχαίο σύμβολο, αυτό του ουροβόρου. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο ουροβόρος είναι αυτό το φίδι που κάνει ένα κύκλο και τρώει την ουρά του. Είναι πάρα πολύ αρχαίο σύμβολο. Ουσιαστικά αυτό το σύμβολο μπορεί να επιδέχεται πάρα πολλές ερμηνείες βασικά. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι το σύμβολο της αιωνιότητας, ο κύκλος της ζωής, η αυτοκαταστροφικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Κυρίως αυτό είναι στη δική μου ταινία. Και για να σας εντάξω λίγο έτσι περισσότερο στο ύφος, για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά, το συγκεκριμένο μήμα εδώ πέρα λέει ότι μια φορά και ένα καιρό υπήρχαν δύο αδέρφια, ένα γόρο και μια κοπέλα, που ζούσαν σε ένα χωριό, σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είναι περίπου Λάρισα. Και αυτοί λοιπόν ήταν αγαπημένοι και τα δύο παιδάκια και ο αδερφός του τόνισε. Θα φτάσω και λίγο στο βαρύ κλίμα. Αφήνεται να εννοηθεί ότι αυτοκτόνησε εξαιτίας της μητέρας του, η οποία ήταν μια αρκετά φρίσκα, μια αυταρχική παρουσία. Και ουσιαστικά αυτό που θα δείτε στην ταινία εδώ πέρα είναι η επιβίωση της κοπέλας, της αδερφής που έμεινε πίσω, στην πόλη πλέον, να ουσιαστικά να προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα στον παλιό εαυτό της, στο παρελθόν της και στον εαυτό τον τωρινό της, τον εαυτό της πόλης, τον εαυτό της γνώσης, όλα αυτά που έχει αποκομίσει. Και θα δούμε τελικά τι επιλέγει να κάνει και αν θα διατηρήσει την πίστη της ή όχι. Αυτά. Ελπίζω να μάθει πολλά. Ναι. Τη δεύτερη ταινία την εμπνεύστηκα από μία φίλη μου, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Είναι fun fact εδώ. Είμαστε σε μία καφετέρια και μου είπαν να ανταλλάξουμε τα ρολόγια μας. Και μετά από λίγες εβδομάδες μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ότι το ρολόι μου σταμάτησε. Το ρολόι του δικό μου, στο δικό της το χέρι. Και κάπως έτσι το εμπνεύστηκα. Φυσικά εντάξει, εδώ είναι τελείως διαφορετικό. Απλώς πήρα η θεματική αυτής της ταινίας ήταν κυρίως η έννοια του χρόνου και από εκεί και πέρα η σύνδεση αυτή έντονη που έχουν δύο άνθρωποι, δύο φίλοι μεταξύ τους
και πώς αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να, ίσως και μεταφυσικό τρόπο, να σημαίνει κάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι παρατηρήσατε ότι συνεχίζει κανονικά το ρολόι να χτυπάει το δικό του στο χέρι, το δικό της, ενώ η ίδια έχει πεθάνει. Αντίστροφα, το ρολόι σταμάτησε, η ζωή της σταμάτησε, ήταν κάπως έτσι το εμπνεύστηκα. Εγώ επίσης θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω γενικά, σε μια ταινία μικρού μήκους, πόσο δύσκολο είναι να αποτυπώσει αυτό το μικρό χρονικό διάστημα το συνέστημα. Και υπάρχουν τεχνικά μέσα που χρησιμοποιείς για να το κάνεις, για να το αποδώσεις. Σίγουρα μέσα σε λίγα λεπτά, ας πούμε, σε ένα τέταρτο είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε την πορεία εξέλιξης ενός χαρακτήρα. Από ότι σε μια μεγάλη μήκους, δεν το συζητάμε αυτό, βλέπουμε τεράστια εξέλιξη σε μια μισή ώρα. Αλλά εγώ νομίζω και θεωρώ ότι αν γράψει κάποιος ένα καλό σενάριο, ακόμη και σε ένα τέταρτο μπορεί να, να δούμε μια χι αλλαγή ενός χαρακτήρα. Αυτό φυσικά συμβαίνει μέσα από τη σκηνοθεσία. Μπορούμε να δείξουμε ένα τεράστιο άλμα χρόνο, ας πούμε, και να δείξουμε ένα πρωταγωνιστή, τι να πω, μια μέρα που μπορεί να έχει σημαίνει ένα τραγικό συμβάν στη ζωή του και μπορούμε να το δείξουμε μετά από ένα μήνα να κάνουμε αυτό το άλμα. Ή μπορούμε να δείξουμε τα flashback και να μας βοηθήσει αυτό, να καταλάβουμε για το χαρακτήρα κάποια πράγματα. Ας πούμε στην πρώτη ταινία, όσοι από το λίγο που μπορέσετε να ακούσετε τέλος πάντων, θα παρατηρήσετε ότι η κοπέλα βιώνει αυτό το 1/4, βλέπετε εσείς, ο ποινικός χρόνος, μια τεράστια αλλαγή. Ξεκινάει έχοντας ακόμη την πίστη της και στο τέλος τη χάνει εντός εισαγωγικών ή τέλος πάντων διαλέγει ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι, ένα τελείως διαφορετικό δρόμο από αυτό που θα ήθελε, ας πούμε, να έχει επιλέξει η μητέρα της, η κοινωνία, αυτό που ορίζει η κοινωνία κτλ. Στην παραγωγή αυτών των ταινιών, ποιος σε βοήθησε? Ήταν όλα αποκλειστικά δικά σου? Η ηθοποίη, το μοντάζ, δηλαδή όλα αυτά, πες μας λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο νέο να το ολοκληρώσει αυτό. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με βοήθησε κάποια παιδιά από τη σχολή Σταυράκου φυσικά. Είχα κατά κάποιο τρόπο ήδη δημιουργήσει ένα συνεργείο, μια μικρή ομάδα ατόμων, που όλα φυσικά τα κάνανε δωρεάν, δεν υπήρχε καμία αμοιβή. Επίσης όλα τα λεφτά ήταν δικά μου, δεν βοήθησε κάποιος, δεν είχα παραγωγή δηλαδή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο με το να κάνεις μια ταινία. Και ακόμη και το να νοικιάσεις ένα εξοπλισμό κοστίζει πάρα πολύ. Δηλαδή για 2-3 μέρες, αν νοικιάσεις μια πολύ καλή κάμερα, που ας πούμε η Άρη κάμερα, όσοι γνωρίζουν, θεωρείται πάρα πολύ καλή, μπορεί για 4 μέρες να δώσεις πάνω από 1.500 ευρώ. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ευτυχώς είχα. Τους ηθοποιούς ήταν φίλοι μου οι περισσότεροι. Η κοπέλα που είδατε στην πρώτη ταινία δεν ήταν καν ηθοποιός, που με βοήθησε. Απλώς το παιδί που ακούγονταν η φωνή και που δεν ακούγονταν δυστυχώς ήταν ηθοποιός, σπούδαζε σε μια δραματική τότε και ήταν φίλοι μου και τη βοήθησε κάπως. Και οι άλλοι, στη δεύτερη ταινία που είδατε, και οι δύο τα παιδιά σπουδάζανε ακόμη και έτσι κάπως και αυτοί για να βοηθηθούν μέσω της ταινίας και να βοηθήσουν και εμένα. Παίξαμε και παίξαμε έτσι. Θα ρωτήσω και όταν ξεκίνησες να φτιάξεις τις ταινίες, αυτό που οραματίστηκες τελικά με το αποτέλεσμα, ήταν κοντά, είχε απόσταση? Ήταν κοντά, μπορώ να πω. Στην πρώτη ταινία ήταν αρκετά κοντά και ευτυχώς δεν την βιώσατε την ταινία την πρώτη, που ήθελα πάρα πολύ να τη δείτε, τον Ονοφόρο, γιατί είναι και η πρώτη ταινία μου και σημαίνει πολλά για μένα. Ναι, θα μπορούσα να έχω καλύτερη κάμερα, θα μπορούσα να έχω καλύτερο εξοπλισμό και θα μπορούσα αυτό να απογειώσει την ταινία. Αλλά αν εξαιρέσουμε αυτό, δηλαδή από μένα είμαι ευχαριστημένη. Και στη δεύτερη ταινία πάλι είμαι ευχαριστημένη, πάλι θα μπορούσα να έχω καλύτερο εξοπλισμό σε έναν βαθμό.
Αλλά κατά κύριο λόγο εντάξει, υπήρχαν κάποια λαθάκια που το βλέπω εγώ μόνο και μπορεί κάποιο άλλο να μην το δει κάποιο αυτή. Αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη. Και το στομάχι, την ταινία που θα δούμε τώρα, σε λίγο, ελπίζω. είμαι αρκετά ευχαριστημένη, θα έλεγα. Περισσότερο από τη Σαλφία. Είναι η τρίτη κατά σειρά που έκανε. Ναι, είναι η τρίτη. Ουσιαστικά η πρώτη τη είδαμε με τη σειρά τελικά. Είχα σκοπό να δούμε το στομάχι πρώτα, αλλά εδώ. Να πω δύο λόγια για το στομάχιο μόνο, ότι για όσους δεν γνωρίζουν, ο στομάχιον ήταν ένα, ουσιαστικά είναι το αρχαιότερο puzzle, το είχε μαθηματικό πρόβλημα ήτανε, το είχε επινοήσει ο Αρχιμίδης και από εκεί προέκυψε το σημερινό μας τάγκρο. Η ταινία γενικότερα είναι πάρα πολύ συμβολική, όπως καταλάβατε ήδη μιλάω, μου αρέσει πολύ να μιλάω μέσα από σύμβολα, όταν γράφω δηλαδή βγαίνει πολύ αυθόρμητα. Και θα έλεγα ότι η θεματική της ταινίας είναι η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όταν, ειδικά όταν ένας εκ των δύο αρνείται να αποδεχτεί ένα καταχρονιασμένο, θα λέγαμε, κομμάτι του εαυτού του. Η πλοκή είναι η εξής, για να ξεκινήσουμε την ταινία, και να σας εισάγω λίγο πάλι στην ταινία, είναι ένας νεαρός συγγραφέας, με την κοπέλα του, βρίσκονται, κάνουν ένα πικνίκ στο δάσος τέλος πάντων και η κοπέλα του χαρίζει, του δίνει σαν δώρο ένα puzzle, το οποίο puzzle αυτό έχει τη μορφή της γνωστής όλους μας Τζοκόντα, του Da Vinci, και ο συγγραφέας αυτός παθαίνει κατά κάποιο τρόπο μία αιμονή με την ανδρόγυνη, θα τονίσω εδώ για όσους ίσως πιάσουν την ταινία στην πορεία, ανδρόγυνη μορφή της Τζοκόντα, και αρχίζει λίγο να συμπεριφέρεται όχι καλά. Δεν θα κάνω spoiler όμως, θα δούμε που καταλήγει όλο αυτό και θα δούμε και αν θα καταλήξουμε μαζί στο τέλος ή όχι. Αυτό ήταν και το στομάχιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ νομίζω ότι ήταν από όλες τις προβολές το πιο όριμο που είδαμε. Και εγώ έτσι νομίζω. Επίσης πάλι καλά είχαμε, ήταν και όλο και ο ήχος και τα πάντα. Θέλω να πιστεύω ότι από την ταινία κάτι πήρατε, από όλες τις ταινίες, αλλά ειδικά από την τελευταία. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν θέλει κάποιος να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Θα ρωτήσω εγώ. Εγώ τώρα ανάλογα με την ηλικία σου, θέλω να πω, αυτό που σε απασχολεί, αυτό που θες να προβάλλεις μέσα από τις ταινίες σου, ποιο είναι. Δηλαδή βλέπω ότι επικεντρώνεσαι πάρα πολύ στο συνέστημα, στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Σίγουρα αυτό είναι το πρωταρχικό. Γενικότερα ο άνθρωπος είναι το πρωταρχικό, η ψυχολογία του ανθρώπου, θα έλεγα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείξω την αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης όπως τη βλέπω εγώ μέσα από τα δικά μου μάτια. Και σίγουρα με έναν τρόπο που με εκφράζει, έναν τρόπο ποιητικό ελπίζω να είναι. Και αληθινό. Θέλω να είμαι πάντα αληθινή. Δεν μου αρέσει να κάνω κάτι που λέει να το κάνω, να πω ότι δεν θα γράψω κάτι δηλαδή αν δεν με εκφράζει αυτό το κάτι. Είναι δύσκολες οι σχέσεις στη γενιά σας. Δηλαδή είναι και βιωματικές οι ταινίες. Οι ταινίες είναι κατά κύριο λόγο μυθοπλασία. Δεν είναι εξ ολοκλήρου βιωματικές, αλλά σίγουρα έχουν πολλά στοιχεία από μένα. Δηλαδή, όσοι με γνωρίζουν, το ξέρουν αυτό. Έχω εμπνευστεί από άτομα υπαρκτά, έχω εμπνευστεί από φίλους, από πρώην έρωτες, από πολλά πράγματα, σίγουρα, αλλά έχω εμπνευστεί και από πολλά απλά πράγματα, όπως ένα απλό σύμβολο, όπως είπα και για την πρώτη ταινία. Μπορεί δηλαδή να είναι κάτι πολύ απλό και να κάνει το κλικ και να ξεκινήσω να γράφω κάτι, αλλά σίγουρα θα το εντάξω σε προβληματισμού που εμένα αφορούν, κατά κύριο λόγο. Τώρα όσο για τις σχέσεις είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Έχεις ετοιμάσει κάτι για το μέλλον? Ναι, έχω κάποια σενάρια που αυτή τη στιγμή κάθονται στο ράφι και απλά περιμένουν μία χρηματοδότηση ή κάποια βοήθεια, δεν ξέρω, κάτι για να ολοκληρωθούν. Ναι, είναι δύο ταινίες που έχω γράψει, τη μία πρόσφατα κιόλας,
που θέλω πάρα πολύ να την κάνω και έχω βρει και την ηθοποιό, η οποία είναι η Δίπ ηθοποιός, που μένει στην Γαλλία, ναι, και η οποία με ενέπνευσε να γράψω αυτή την ιστορία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και κάτι το οποίο προφανώς δεν έχω βιώσει. Και αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Και έχω και άλλη μία που είναι αρκετά βιωματική ταινία και πολύ έτσι art house, για όσους ξέρουν, ταινία και εθνικές πρόμονες. Αυτά, αν καταφέρω με κάποιο τρόπο να τις κάνω, θα είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο, Μέρη. Δεν ξέρω αν κάτι από το κοινό θέλετε κάτι να ρωτήσετε για τις ταινίες. Καλήστε για παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ και κάτι ακόμα, ελπίζω την επόμενη φορά που θα σας καλέσω να κάνουμε μια προβολή στο σινεμά για να δούμε τις ταινίες όπως πρέπει να βλέπονται, γιατί θεωρώ ότι ταινίες μόνο στο σινεμά μπορούν να γίνουν κατανοητές και να εκτιμηθούν και να τις νιώσει κανείς στο δέρμα του και στο πετσί του. Αυτό. Αυτό από μένα.